Οι τελευταίες εξελίξεις στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και το σχέδιο νόμου για την αυστηροποίηση του πλαισίου αίτησης και χορήγησης ασύλου συζητήθηκαν από την κυβέρνηση στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πάνος Κουρλέτης από την Θράκη, όπου περιοδεύει. Είδατε τι συνέβη στην Μόρια. Βλέπετε τι συμβαίνει όλες τις προηγούμενες εβδομάδες με αθώους ανθρώπους, μικρά παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο. Πάνω απ' όλα, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι, όπως και εμείς. Και βαθύτερες αιτίες τους κάναν να φύγουν από τον τόπο τους. Κανείς δεν φεύγει από τον τόπο του. Αυτόν αγαπάει, εκεί θέλει να ζήσει. Η φτώχεια τον κάνει και οι πολέμοι να φεύγουν. Η κυβέρνηση οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι τα εύκολα λόγια περάσανε, τα εύκολα λόγια που έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στην κατασκευή κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων για όσους παράνομα εισήλθαν στη χώρα και δεν δικαιούνται άσυλο ή η αίτησή τους απορρίπτεται. Επιπλέον αποφάσισε την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, ιδίως με αύξηση των περιπολιών στη θάλασσα. Αύξηση των επιστροφών σε 10.000 μέχρι το τέλος του 2020. Κατάρτιση λίστας ασφαλούς χώρας, ώστε να επιστρέφονται αμέσως σε αυτοί όσοι εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα. Πρέπει να υιοθετήσει μια πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού που να σέβεται την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τους διεθνείς κανόνες και να μπορέσει βεβαίως να αποσυμπιέσει εκείνες τις περιοχές όπου δημιουργούνται εκρηκτικές καταστάσεις. Εξάλλου, τη στήριξη των περιφερειών και της ελληνικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος ζήτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από τους 13 περιφερειάρχες της χώρας. Από την πλευρά τους, οι περιφερειάρχες αποφάσισαν να στηρίξουν την κυβέρνηση με τη διάθεση χώρων φιλοξενίας, θέτοντας όμως όρους και προϋποθέσεις. Δεν είναι ένα ελληνικό ζήτημα το προσφυγικό. Και βλέπετε ότι υπερβαίνει τις προσπάθειες μιας χώρας μόνο. Η Ευρώπη οφείλει να δείξει αλληλεγγύη, όπως βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βοηθάει την Τουρκία αυξάνοντας τα χρήματα που δίνει για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μάλιστα απευθείας στην τουρκική κυβέρνηση. Θεωρώ ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης είναι η χώρα μας και θα πρέπει να κρατήσει μια στάση αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια αντιμετώπιση ακριβώς όμως σε αυτές τις αρχές του ανθρωπισμού που πρέπει να έχουμε απέναντι σε αυτούς τους δυστυχείς πολίτες.